Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Σοδάκια Τρίπολης, εδώ που παρακολουθούμε προπόνηση του Πάνα Καντήλας. Κοντά μας έχουν τον πρόεδρο της εργατικής ομάδας, τον κύριο Γιώργο Μίχα. Κύριε Μίχα, καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια για την φετινή ομάδα του Πάνα και κάντε μας και έναν μικρό απολογισμό της περσινής σεζόν. Μετά από μια επιτυχημένη πρώτη χρονιά και βασικά η πρώτη μας χρονιά σαν ομάδα, ανεβήκαμε κατηγορία από το ΓΑΜΑ το πίσω στο ΒΙΤΑ. Κάναμε κάποιες προσθήκες στην εργατική περίοδο του Ιουνίου και φέτος εξακολουθούμε στο ίδιο μοτίβο και στο ίδιο πλάνο, με βασικό μας σκοπό να περνάμε μόνο καλά και τίποτα άλλο. Να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να βγαίνει το μπάσκετ. Αυτό που έχουμε στην ψυχή μας και αυτό το μπάσκετ των παιδικών μας χρόνων, που τόσο πολύ αγαπήσαμε και αυτό που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Βλέπουμε υπάρχει αρκετά καλό κλίμα στην ομάδα του Πάνα. Είναι μια παρέα, μια οικογένεια, ένα πολύ καλό φιλικό κλίμα. Θεωρείτε ότι αυτό το στοιχείο είναι ίσως ένας από τους παράγοντες που φέρνουν τις επιτυχίες στις ομάδες, ειδικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Σίγουρα, γιατί εμείς μια παρέα ξεκινήσαμε 3-4 άτομα και ευρύνεται καθημερινώς η παρέα. Και η ομάδα δεν σημαίνει μόνο οι παίκτες, ο προπονητής και οι διαιτητές, σημαίνει και οι φίλαθλοι και διάφοροι άλλοι παράγοντες που στηρίζουν τον Πάνα, είτε οικονομικά είτε στην γενικότερη διαδικασία της ομάδας. Είδαμε το καλοκαίρι ότι η ομάδα του Πάνα διοργάνωσε και 3-on-3 στο όμορφο χωριό της Καντήλας. Πείτε μας δύο λόγια για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του. Έχουμε ως στόχο στον Πάνα να είμαστε εντός εισαγωγικών διαφορετικοί από τις άλλες ομάδες. Αυτός είναι έτσι ένας σκοπός που έχει αναφερθεί και στο καταστατικό μας. Και από τη στιγμή που θεωρούμε εμείς ότι δεν θα περάσουμε καλά, θα σταματήσει να υπάρχει και η ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι στο κοινωνικό γίγνεσθε της σημερινή μας εποχής ο Πάνας δραστηριοποιείται και ευαισθητοποιείται σε όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας, προάγοντας τον αθλητισμό με 3-on-3 κάθε χρόνο τον Αύγουστο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Καντήλα. Έχει συμμετέχει πλέον στην Ελληνική Ομοσπονδία Λαϊκού Σωματείων, Λαϊκού και Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Διάφορες δράσεις που επίκυνται στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, με διάφορες επισκέψεις σε σχολεία, σε διαβολία και διάφορες τέτοιες σκέψεις που έχουμε, όχι σαν διοίκηση, γιατί στον Πάνα δεν υπάρχουν διοίκησης, δεν υπάρχουν προπονητές, δεν υπάρχουν ομάδες. Το μότο μας είναι όλοι μαζί μια παρέα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στον φίλαθλο κόσμο με αφορμή την αυριανή πλέον έναρξη του πρωταθλήματος του βιβλιοτοπικού της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Δυστυχώς η ομάδα των Κροκαιών, αν και είμαστε πολύ καλοί φίλοι και συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα, δεν θα κατέβουν και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε κι εμείς στο φίλαθλο κοινό την πρώτη μας εμφάνιση μετά από την επιτυχημένη μας πορεία στο ΓΑΜΑ τοπικό εδώ στο Πιστό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πάντα επιδιώκουμε, το δείξαμε και πέρυσι άλλωστε, το κάθε παιχνίδι εντός έδρας του Πάνα να είναι ένα μικρό happening και αυτό θα κάνουμε και φέτος. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.